Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μικρές αυξήσεις στους μισθούς τους θα δουν με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου, χιλιάδες μισθωτοί σε ορισμένες πρώην ΔΕΚΟ, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τράπεζες λόγω των μειώσεων που προκύπτουν στις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλουν στο εξής βάση του νόμου Κατρούγκαλου, που προβλέπει τη σταδιακή μείωση των εισφορών από το 2017 έως το 2020 τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους εργοδότες. Το πρωτογενές πλεώνασμα το 2016 ανήλθε στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν οι θεσμοί εκτιμούσαν πως δεν θα ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Για αστοχίες χωρίς προηγούμενο, υπερφόρτωση της οικονομίας με αχρίαστα μέτρα και για επιμονή στο λάθος επικρίνει τους θεσμούς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Οι μετροπόντικες θα ξαναπιάσουν δουλειά, καθώς μέχρι τον προσεχή Ιούνιο θα βγει στον αέρα η δημοπράτηση του πρώτου τμήματος της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, η οποία θα ξεκινά από την περιοχή του Γαλατσίου και διαμέσου της Κυψέλης, του Γκίζ, των Εξαρχείων και του Κολονακίου θα φτάνει στο ιστορικό κέντρο και στη συνέχεια θα ανεβαίνει από Κεσαριανή για Ηλίσια, Ζωγράφου και Γουδί. Η παγκόσμια εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, ακόμα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς οι άνθρωποι απορρίπτουν τη γνώση των πυρογνωμόνων και εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τους φίλους και τις επαφές τους στο διαδίκτυο ως αληθείς πηγές ειδήσεων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 645,61 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,48% σε άνω το και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.